Μα κυρίες και κύριοι, για να μιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Κυραπετρίτη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σρόιτερ. Μία ημέρα πριν την έξοδο του ο Ρουτσέης, τη νέα έξοδο, ο Πρωθυπουργός έδινε συνέντευξη και έλεγε ότι έχουμε πετύχει την αποκλιμάκωση, ότι οι διεθνείς πιέσεις λειτουργήσαν στην Τουρκία και ότι πάμε σε διερευνητικές εντολές. Ήταν μια λάθος εκτίμηση ή άλλαξε κάτι ξαφνικά μέσα σε μία ημέρα? Εκείνο το οποίο ισχύει, κύριε Σρόιτερ, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε γνωρίζει όλα τα δεδομένα και είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό συνέβη και τώρα. Είναι προφανές ότι χάρη στην ελληνική διπλωματία έχουν υπάρξει σημαντικές επιτυχίες προς την κατεύθυνση του να έχουμε μια εξαιρετικά ισχυρή διπλωματική θέση σήμερα. Το γεγονός ότι η Τουρκία αναβάθμισε την προκλητικότητά της οφείλεται σε ένα προφανές γεγονός, το οποίο είναι ότι η ίδια αισθάνεται διπλωματικά αδύναμη και απλώς θέλει να επιρρύψει την ευθύνη για την αναβολή ή εν τέλει τη μη διενέργεια των διερευνητικών επαφών στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο όμως είναι εγγενώς αποτυχημένη απόπειρα, και τούτο διότι σύσσωμος ο κόσμος, όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά νομίζω η Οικουμένη ολόκληρη, έχει πλέον αντιληφθεί ότι ο εχθροπαθής λόγος εκ μέρους της Τουρκίας, όπως επίσης και αυτοί οι διπλωματικοί και επιχειρησιακοί λεονταρισμοί, δεν έχουν κάτι να αποδείξουν. Πάντως, η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή είναι ότι το ερευνητικό σκάφος Τουρκίας είναι μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κινείται σε διάφορες κατευθύνσεις και το ερώτημα, το τονίζει και η αντιπολίτευση σε όλους τους τόνους, είναι αν υπάρχει τελικά μια κόκκινη γραμμή για την ελληνική κυβέρνηση και ποια είναι αυτή. Για παράδειγμα, αν αυτό το σκάφος περάσει τα 12 μίλια που είναι τα δυνητικά χωρικά μας ύδατα, θα το σταματήσουμε, θα υπάρξει αντίδραση? Θα ήθελα να επισημάνω ότι καλό είναι στα ζητήματα τα εθνικά να μην υπάρχει ανέξοδη και ελαφρά αντιπολίτευση. Τα επιχειρήματα πρέπει να ερίδονται στο διεθνές δίκαιο. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διπλωματία δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, είναι ένας αγώνας δρόμου που θέλει στρατηγική. Και για μας η στρατηγική έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι να κερδίσουμε όλα τα δυνατά διπλωματικά ερίσματα. Θέλω να επισημάνω με έμφαση ότι χάρη σε ακριβώς αυτή την ενισχυρή ελληνική διπλωματία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έδωσε ένα περιθώριο τελεσίγραφο στην Τουρκία έως το τέλος Δεκεμβρίου να προβεί σε πλήρη αποκλιμάκωση, έτσι ώστε να προσέλθει σε συζητήσεις. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αναβάθμιση της επιχειρησιακής θέσης της Ελλάδος, απεδείχθη στο Ανατολικό Αιγαίο, απεδείχθη στον Εύρο, απεδείχθη στην Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά τις κόκκινες γραμμές τις οποίες αναφέρεται, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται απολύτως ποιος είναι εκείνος ο οποίος με τη συνετή, την εχέ αλλά και τη στεναρή του στάση καταφέρνει να έχει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στο προσκήνιο της διπλωματίας. Όλος ο κόσμος βρίσκεται στο πλάι. Βεβαίως αύριο που ξεκινάμε, μια και αναφέρατε τις κόκκινες γραμμές, να επισημάνω τις κόκκινες γραμμές, να μου τις πείτε, κύριε, ναι. Σρόιτερ, οι κόκκινες γραμμές έχουν να κάνουν με τον σεβασμό της ελληνικής κυριαρχίας. Έχουμε πλήρη επίγνωση της επιθετικότητας της Τουρκίας. Η Ελλάδα αύριο θα απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει και πάλι την στάση της Τουρκίας εκποδών, να υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Τουρκίας. Θέλω να επισημάνω ότι το ζήτημα των κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία βρίσκεται πάντοτε δυνητικά στο τραπέζι. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε καταφέρει είναι ακριβώς αυτό, να υπάρχει η δυνατότητα να επιβληθούν πολύ ασφικτικά πλαίσια στην Τουρκία αν συνεχιστεί αυτός ο διεμβολισμός. Αφήνουμε ένα παράθυρο στην διαμεσολάβηση. Εμείς πάντοτε είμαστε με την γνήσια συζήτηση και με το διεθνές δίκαιο. Απειλές και εκβιασμούς δεν πρόκειται να ανεχθούμε. Άρα ο δρόμος είναι ένας. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Αυτό που δεν είναι σαφές είναι ποια είναι η κόκκινη γραμμή μας και θα επιμείνω σε αυτό. Και αν θέλετε, μπορείτε να μου πείτε απλά ότι δεν θα θέλαμε να την ανακοινώσουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας είναι μια μάλλον ασαφής τοποθέτηση. Τι σημαίνει σεβασμός εθνικής κυριαρχίας, επαναλαμβάνω. Αν περάσουν τα 12 μίλια οι Τούρκοι, που είναι η δυνητική μας, τα δυνητικά μας χωρικά ύδατα, θα υπάρξει αντίδραση ή όχι? Αντίδραση υπάρχει σε όλους τους τομείς, να γνωρίζετε, κύριε Σρόιτερ. Αντιλαμβάνεστε ότι επιχειρησιακά ζητήματα δεν είναι για να τίθενται σε μία συνέντευξη, είναι για να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι. Νομίζω έχουμε αποδείξει την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Η κόκκινη γραμμή, την οποία όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι η εθνική κυριαρχία. Όταν ομιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εύκολη
λεονταρισμοί για την επέκταση μονομερός στα 12 μίλια, τα οποία αποτελεί πράγματι ένα δικαίωμα της ελληνικής πολιτείας και το οποίο θα ασκήσει η ελληνική πολιτεία, επιφυλάσσεται να το ασκήσει σε χρόνο που η ίδια θα επιλέξει, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να τεθεί εν θερμό. Εκείνο το οποίο είναι υποχρέωσή μας είναι να αναδείξουμε την υποκρισία της Τουρκίας και να την απομονώσουμε διπλωματικά. Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς ως προς την δήλωσή σας για τα 6 μίλια, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάμε τώρα.